Η Μαρίνα ξεκίνησε μια δουλειά έως σπυρότρια. Ήταν πολύ χαρούμενη, που τελικά έλαβε το πρώτο της μισθό. Μετά τη δουλειά, βγήκε να αγοράσει ένα παγωτό. Αλλά όταν έβγαλε τα λεφτά, ξαφνικά ξεκίνησε ένας μεγάλος άνομος και τα πέταξε. Τα μάζεψε ξανά, αλλά παρατήρησε ότι έλειπαν 10 ευρώ. Κοιτάξε γύρω, ένας από αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να της έχει λάβει 10 ευρώ. Ποιος νομίζετε ότι είναι? Είναι το αγόρι με το καπέλο. Αν παρατηρήσετε, 10 ευρώ είναι κάτω από το παπούτσι του. Ο detective έφυγε για δουλειά και ξαφνικά είδε έναν άνδρα που είχε πάρει το πορτοφόλι μιας κυρίας εκεί κοντά. Ο detective προσπάθησε να τον πιάσει, αλλά ο δράστης έφυγε σε ένα εστιατόριο. Όταν ο detective μπήκε στην κουζίνα, παρατήρησε 3 σεφ. Συνειδητοποίησε αμέσως ότι ένας από αυτούς δεν είναι πραγματικός σεφ. Μπορείτε να το βρείτε ποιος είναι? Είναι το άτομο που κρατάει τη σαλάτα, εάν παρατηρήσετε ότι είναι ο μόνος που δεν φοράει γάντια. Σε μια μεγάλη πόλη, μερικοί άνθρωποι άρχισαν να εξαφανίζονται. Μετά από ένα μήνα ερευνών, η αστυνομία βρήκε ένα σπίτι που είχε στο υπόγειο 2 άντρες, που κατηγορούσαν ο ένας τον άλλον ότι τους πήραν όμοιρους. Όμως, για την αστυνομία έγινε αμέσως σαφές ποιος έλεγε την αλήθεια. Κοιτάξτε προσεκτικά αυτούς τους ανθρώπους και μάθετε ποιος είναι ο ψεύτης. Τελικά, είναι ο άνθρωπος που γελάει. Αν είχε πραγματικά ένα μήνα στο υπόγειο, τότε θα είχε μουστάκι και δεν θα ήταν πλημμένος. Η κυρία Μαρία κατέχει μια μεγάλη εταιρεία. Μια μέρα εξαφανίστηκε από το γραφείο της. Η αστυνομία υποψιάστηκε ότι ένας από τους υπάλληλούς της πιθανόν να ήξερε την αλήθεια και να ήταν υπεύθυνος. Ανακρίνουν 3 υπόπτους. Η διευθύντρια είπε ότι θα υπογράψουμε την απόλυση ενός εργαζομένου και ότι θα έπαιρνε την υπογραφή της κυρίας Μαρίας. Ενώ ο Άνταμ ήταν υπεύθυνος για τη λογιστική της εταιρείας και ζητούσε την ευκαιρία να εγκρίνει τον προϋπολογισμό για το επόμενο έτος. Η γραμματέας είχε συναντήσει την κυρία Μαρία για να υπογράψει μερικά σημαντικά έγγραφα. Οι αξιωματικοί συνειδητοποίησαν αμέσως ποιος έλεγε ψέματα. Μπορείτε να το βρείτε? Είναι η γραμματέας, γιατί αν παρατηρήσετε, η υπογραφή που έχει λάβει ήταν διαφορετική από τις υπογραφές των συνάδελφών της. Ο Μάρτιν αγόρασε ένα αυτοκίνητο το Σεπτέμβριο και ένα μήνα αργότερα το αυτοκίνητό του είχε κλαπεί. Η αστυνομία είχε 4 υπόπτους και είναι όλοι φίλοι του Μάρτιν. Το έγκλημα συνέβη την Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Ο πρώτος ύποπτος έπαιζε στο πάρκο, ο δεύτερος ύποπτος έφευγε από τη δουλειά για το σπίτι. Ο τρίτος ύποπτος είχε βγάλει το σκύλο για βόλτα. Ο τέταρτος ύποπτος είχε βγει για ψώνια. Ποιος πήρε το αυτοκίνητο του Μάρτιν? Φυσικά ήταν ο πρώτος ύποπτος, διότι στις 10 το βράδυ, τον Οκτώβριο, είναι πολύ αργά για να παίξει στο πάρκο. Ο κύριος Τζον έτρωγε μεσημεριανό, σε ένα κοντινό εστιατόριο. Σε ένα σημείο έτρεξε στο μπάνιο και άφησε το τηλέφωνο στο τραπέζι. Όταν επέστρεψε, το τηλέφωνο δεν ήταν εκεί. Ο κύριος Τζον είδε τον άντρα να φεύγει από το εστιατόριο εκείνη τη στιγμή. Και έτσι έτρεξε πίσω του για να το σταματήσει και τον πρόλαβε στο αυτοκίνητό του. Τότε το ρώτησε για το τηλέφωνο και αυτός είπε ότι δεν είχε ιδέα για ποιο τηλέφωνο μιλούσε. Αυτός είπε ότι μόλις ήρθε για να φέρει 2 φίλους του που δούλευαν στο εστιατόριο. Στη συνέχεια είπε στον κύριο Τζον ότι υπήρχαν 2 άλλοι υπεύθυνοι που μόλις μπήκαν στο εστιατόριο. Αλλά ο κύριος Τζον κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Γιατί τηλεφώνησε στην αστυνομία? Επειδή το αυτοκίνητό του μπορεί να χωρέσει μόνο 2 άτομα και όχι 3 όπως είπε.
Επίσης, αν παρατηρήσετε ότι ο κύριος Τζον τηλεφώνησε στην αστυνομία, αλλά πώς, επειδή το τηλέφωνο του είχε κλαπεί.